Είναι προφανές ότι ο Μπάιντεν δεν διστάζει να βάλει στο στόχαστρό του τη Σαουδική Αραβία έναν στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Λευκός Οίκος, Γιάννη, δεν επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος στη Σαουδική Αραβία. Επιδιώκει περισσότερο μια αλλαγή συμπεριφοράς. Ο Μπάιντεν χαράσει μια κόκκινη γραμμή και ξεκαθαρίζει πως έχουν περάσει οι εποχές που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου, χόρευε στο Ριάντ, το χώρο των σπαθιών, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι. Τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμφανίζονται ως προτεραιότητα στην αμερικανική ατζέντα, δίχως την παραμικρή ανοχή. Τώρα, ένα εύλογο ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει η Αμερική να συνεργάζεται με τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Φαντάζεται κανείς μια επίσκεψη του πρίγκιπα Σαλμάν στην Ουάσιγκτον? Πώς θα σταθεί ο Μπάιντεν δίπλα στον άνθρωπο που κατηγορεί πως διέταξε τη δολοφονία Κασόγγι? Και εδώ η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Ενδεχομένως τα όσα παρακολουθούμε είναι μέρος μιας τακτικής της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκληραίνουν τη στάση τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όχι μόνο απέναντι στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στο Ισραήλ. Η Αμερική φαίνεται σαν να βάζει στη γωνία τις δύο ηγεσίες, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην προσπάθεια Biden να προσεγγίσει το Ιράν για να αναβιώσει τη συμφωνία. Και το Ισραήλ στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων, επισημαίνω, έτσι. Σωστά. Και η συμπεριφορά του Ουάσιγκτον είναι η ίδια και στις δύο χώρες. Είναι σαν να τους λέει πιο απλά: καθίστε φρόνημα τώρα, μην ξεσηκώνεστε για το Ιράν, γιατί σας τα έχω μαζεμένα. Ναι. Πάντως, οι υποστηριχτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γνωστοί αρθρογράφοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τα μέτρα και τις κυρώσεις. Επειδή δεν βάζει στο στόχαστρο και τον πρίγκιπα, ίσως. Ναι, κατηγορούν το Λευκό Οίκο για υποκρισία. Λένε πως αντί να επιβάλλει κυρώσεις προσωπικά στο διάδοχο του θρόνου, ο Μπάιντεν άφησε το δολοφόνο να φύγει ανενόχλητος. Ναι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δεν είχε αφήσει τον Τραμπ σε χλωρό κλαρί για τη σχέση του με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στο τέλος φαίνεται πως και ο ίδιος ζήγησε τα πράγματα και είδε πως θα ήταν πολύ ψηλό το τίμημα μιας πιο αυστηρής τιμωρίας για το Σαουδάραβα πρίγκιπα. Και αυτό όχι μόνο για το σαουδαραβικό πετρέλαιο ή τη διαπραγμάτευση με το Ιράν, αλλά γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος για μια πιο σκληρή, σε περίπτωση μιας πιο σκληρής αμερικανικής πολιτικής, η Σαουδική Αραβία να καταλήξει στην αγκαλιά της Κίνας. Και αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελε η Ουάσιγκτον.